Βρισκόμεθα εις το 8ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και ανεμνήστη ο Θεός του Νόε και πάντων των θηρίων και πάντων των κτηνών και πάντων των πετινών και πάντων των ερπετών των ερπόντων όσα είναι μετ' αυτού εν τη κυβωτώ. Και επήγαγεν ο Θεός πνεύμα επί την γη και εκόπασε το είδο. Αφού ο κατακλυσμός διήρκεσε ως βροχή 40 ημέρες και 40 νύχτες, τώρα εκόπασε το είδο, δηλαδή εσταμάτησε να βρέχει. Και τούτο έστειλε ο Θεός πνεύμα, δηλαδή άνεμον, ξηρών άνεμον, ώστε σιγά σιγά να αρχίσει το νερό να υποχωρεί. Θα δούμε σχετικά με την υποχώρηση του νερού. Πάντως μας κάνει εντύπωση αυτό εδώ το ρήμα που λέγει ότι ανεμνήστη ο Θεός του Νόε. Θυμήθηκε ο Θεός τον Νόε, όπως θυμήθηκε και όλα εκείνα τα ζώα τα οποία ήσαν μαζί του εις την Κιβωτόν. Τίθεται το ερώτημα, ο Θεός όταν μπήκε ο Νόε μέσα εξέχασε τον Νόε και τα περιεχόμενα της Κιβωτού, το περιεχόμενο της Κιβωτού? Προφανώς όχι. Όταν λέγει εδώ ότι ανεμνήστη, όχι φυσικά ότι ελισμόνησε ο Θεός, αλλά ότι όκτηρε, λυπήθηκε των δίκαιων, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι εστενοχωρεί το μέσα εις την Κιβωτόν. Έτσι το ανεμνήστη σημαίνει ελυπήθη. Μην ξεχνάτε ότι η γλώσσα η ελληνιστική της των Εβδομήκοντα δεν είναι εκείνη την οποία έχουμε γνωρίσει του Πλάτωνος, αυτό να το έχετε υπόψη σας, αφενός. Αφετέρου, η πρώτη περί μεταφράσεως, η οποία έγινε στην Αίγυπτο, και αυτή η μετάφραση στην Αίγυπτο δεν μπορεί να έχει ίσως την ακρίβεια την λεκτική εκείνη την οποία θα μπορούσε να έχει η Αττική διάλεκτος. Μην το ξεχνάτε αυτό πάντοτε. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι ο κατακλυσμός εκράτησε μόνο 40 ημέρες ως βροχή, όχι παραπάνω. Διότι και μάλιστα ο Νόε μέσα στην Κιβωτόν στενοχωρείται. Στενοχωρείται διότι καταρχάς είναι μια περιπέτεια άνευ προηγουμένου. Αν προσπαθήσουμε να συλλάβουμε την θέση του, όσο μας είναι δυνατόν να τη συλλάβουμε, θα αντιληφθούμε ότι ήταν μια κατάσταση καθόλου ευχάριστος. Δεν ήταν φυσικά κανένα ταξιδάκι, πλέοντας μέσα σε μια κυβωτό η οποία ήταν ερμητικός κλειστή, και που ελισμόνησα να σας πω την περασμένη φορά ότι τα ξύλα είχαν αληφθεί εσωτερικά και εξωτερικά με πίσα για να μην μπαίνει φυσικά το νερό, και ότι ήταν από παντού κλειστή. Υπήρχαν θηρίδες, παραθυράκια, τα οποία μάλλον ήσαν για να παίρνουν αέρα περισσότερο παρά για να μπορούν να βλέπουν τι γίνεται απ' έξω. Απόδειξη ότι δεν μπορούσαν να βλέπουν τι γίνεται απ' έξω είναι όταν στέλνει τον κόρακα και την περιστερά που θα δούμε στη συνέχεια για να βεβαιώσει περί τίνος πρόκειται απ' έξω, πού βρισκόμεθα. Διότι δεν μπορούσε να έχει γνώση και εικόνα του πράγματος ο Νόε του περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο οπωσδήποτε δεν είναι τόσο ευχάριστη θέση μέσα στην Κιβωτόν. Είναι όμως και κάτι άλλο, ότι αν ξέρεις πως όλος ο πληθυσμός της γης κατεστράφει, βεβαίως δεν είναι ένα πανηγύρι αυτό, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Όλη αυτή η κατάσταση που κράτησε και απ' έξω και μέσα στην Κιβωτό, απ' έξω ο κατακλυσμός και ο θάνατος και ο όλευθος, μέσα η στεναχώρια, το κλείσιμο, ένα χρόνο μες στην Κιβωτό. Παρακαλώ, ούτε μια εβδομάδα ούτε 20 μέρες. Ένα χρόνο μες στην Κιβωτό. Κάτω από συνθήκες κάθε άλλο παρά ευχάριστες. Δεν είχαν, όπως τα λέγαμε οι μεθανείς, μέσα σε ένα υποβρύχιο και έχουμε τα ηλεκτρικά μας και τα σανέσεις μας. Οπωσδήποτε λοιπόν ο Νόε είχε στεναχωρηθεί. Αλλά εδώ τώρα έρχεται ο Θεός να βοηθήσει τον Νόε, να τον παρηγορήσει, να τον ενισχύσει, διότι σε όλα τα πράγματα ο Θεός βάζει όρια. Είναι
πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Θεός βάζει όρια αντοχής. Τα όρια αυτά είναι και στην φύση, είναι και στον άνθρωπο. Στην φύση αυτά τα όρια ουδέποτε ξεπερνιόνται. Και αν νομίζουμε για μια στιγμή ότι ξεπερνιόνται, δεν ξεπερνιόνται στην πραγματικότητα, επανέρχονται στην φυσική τους κατάσταση. Τα φαινόμενα που έχουμε και ποτέ δεν ξεπερνούν τα όρια τους. Είναι εκείνος ο θαυμάσιος στίχος από τον προημιακό ψαλμό που λέγει ότι όριον έθου, λέγει δια την θάλασσαν, ο ου παρελέψετε, ότι η θάλασσα, όπως είναι το νερό της θαλάσσης, θα μπορούσε αυτό να ξεσηκωθεί ίσως και να πνίξει μεγάλες περιοχές της γης. Ο Θεός βάζει την άμμο και λέγει ότι η άμμος είναι το όριο της θαλάσσης και ορίζει ότι όριον έθου, έβαλεν όριο, το οποίο η θάλασσα, ο, το οποίο, ου παρελέψετε, δεν το περάσει. Σε όλα τα πράγματα λοιπόν υπάρχει πάντοτε ένα όριο. Αν χιονίσει πολύ, πόσο μπορεί να χιονίσει? Δεν μπορεί να χιονίσει 500 μέτρα. Ένα μέτρο θα πάει 2 μέτρα, 3 μέτρα, 4 μέτρα, 5 μέτρα. Δεν θα χιονίσει 500 μέτρα. Εάν κάνει πάρα πολύ δυνατό κρύο, δεν μπορεί να είναι υπερβολικά δυνατό το κρύο, αλλά κάπου θα σταματήσει. Διότι αν έπρεπε να περάσουν τα φαινόμενα τα φυσικά, τα όρια τους, καθ' υπερβολικών βαθμών, δεν θα μπορούσε τίποτε επάνω στη γη να ζήσει. Θα το δούμε δε αυτό εις το τελευταίο χωρίο του κεφαλαίου τούτου, διότι μετά των κατακλυσμών θα δούμε ότι πλέον δεν θα υπάρξει υπέρβασης αυτών των ορίων. Ο κατακλυσμός είναι μία υπέρβαση, αλλά δεν είναι υπέρβαση τρομακτικά μεγάλη, απλώς είναι μία υπέρβαση. Διότι αν υποτεθεί ότι αυτός ο κατακλυσμός ήταν φοβερά μεγάλος, τότε και η κυβωτός θα μπορούσε να καταστραφεί. Ήταν τόσος που να καταστραφούν μόνον οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά και τα ψυχικά όρια, συγγνώμη, και οι ψυχικοί πειρασμοί, και εκείνοι έχουν τα όρια τους. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο πειρασμός ο οποίος δίδεται δεν είναι παραπάνω από τις δυνάμεις μας. Να το ξέρουμε λοιπόν ότι ο πειρασμός που μας έχει δοθεί, όποιος πειρασμός και αν είναι αυτός, ότι απλώς δεν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας για να τον αντιμετωπίσουμε και νομίζουμε ότι είναι πιο πάνω από τις δυνάμεις μας. Ουδέποτε ο Θεός, το βεβαιώνει η Γραφή αυτό, ουδέποτε ο Θεός αφήνει τον πειρασμό να υπερβεί τις δυνάμεις μας. Προσέξατε το αυτό, ουδέποτε. Και μαζί με τον πειρασμό, λέγει πάλι η Αγία Γραφή, δίδει και την έκβαση. Βεβαίως, για αυτό το λόγο, ας το ξέρουμε, όταν κάποτε τα βλέπουμε τα πράγματα πολύ δύσκολα και βρισκόμεθα να λυγίσουμε, να ξέρουμε ότι δεν έχουμε εξαντλήσει όλα τα όρια των δυνατοτήτων μας. Και επεκαλύφθησαν επιγέθης Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού και συνεσχέθη ο ηετός από του ουρανού. Άρχισαν όλα να σταματούν. Η βροχή σταμάτησε και ενεδίδου το είδωρ πορευόμενον από της γης και ηλατονούτο το είδωρ με τα 50 και 100 ημέρες. Εδώ τώρα έχουμε 150 ημέρες, οι οποίες αυτές είναι ως εξής. 40 ημέρες που περιέχονται στις 150 είναι που βρέχει. Τις υπόλοιπες 110 ημέρες είναι που το νερό έχει σταθερή στάθμη. Είναι υψωμένο εκεί που έφτασε. Μάλιστα, θυμίστε που είχαμε δει ότι είχε σκεπάσει και τας κεφαλάς των ωραίων, τας κορυφάς των ωραίων. Το νερό είχε ανεβεί πολύ υψηλά. Τώρα 150 ημέρες μαζί με τις 40 του κατακλυσμού το νερό μένει αμύωτο. Από τις 150 ημέρες και πέρα το νερό αρχίζει να κατεβαίνει.
και εκάθισε νικηβωτός εν μηνύ το εβδόμο. Ώστε λοιπόν, αφού αρχίζει το νερό να κατεβαίνει μετά τις 150 ημέρες που είναι ο πέμπτος μήνα, το τέλος του πέμπτου μηνός, τον έβδομον μήνα, εβδόμη και η κάδη του μηνός, στις 27 του εβδόμου μηνός, τότε εκάθισε νικηβωτός επί τα όρητα Αραράτ, σε κάποιο σημείο του όρους Αραράτ, το οποίο είναι στην Αρμενία και το οποίο, όπως τα ξέρετε, είναι κάπου 5.000 και κάτι, δεν θυμούμε ακριβώς, μέτρα ύψος. Είναι πολύ μεγάλο βουνό το Αραράτ και μάλιστα, αν το θέλετε, δεν έχει ολόκληρο και εξερευνηθεί. Ξέρετε πόσες αποστολές έχουν φτάσει εκεί για να εξερευνήσουν την περιοχή? Έχει πάντα χιόνια. Αιώνια χιόνια έχει, 5.000 μέτρα. Εάν ο Όλυμπος μας, που έχει 3.000 μέτρα και κάτι λίγο λιγότερο, λίγα μέτρα λιγότερα, 2.900... Ναι. Κάποτε φτάνει να διατηρεί τα χιόνια του το καλοκαίρι. Τα διατηρεί, δεν τα διατηρεί. Σκεφτείτε τώρα, 5 τόσες χιλιάδες μέτρα. Έχει αιωνίους φάγους επάνω. Έχουν πάει αλλεπάλληλες αποστολές για να ανακαλύψουν ίχνη της Κιβωτού και δεν μπορούν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο βουνό. Το δε είδωρ ηλατονούτο έως του 10ου μηνός. Διαρκώς κατεβαίνει και φτάνομαι εις τον 10ο μήνα. Και εν το 10ο μήνη, την πρώτη του μηνός, όφτισανε κεφαλαί των ωραίων. Ώστε η Κιβωτός αισθάνθηκε ότι τον 7ο μήνα κάπου κάθισε. Αυτό δεν είναι δύσκολο οι εντός της Κιβωτού να το αντιληφθούν, δεδομένου ότι όταν επιπλέει αυτό το σκάφος, αντιλαμβάνονται ότι κουνιώνται. Όταν βλέπουν ότι δεν επιπλέει πλέον, δηλαδή δεν υπάρχει ταλάντωσης, σημαίνει κάπου κάθισε. Είναι εύκολο πράγμα αυτό να το αντιληφθούν. Έτσι, τον 10ο μήνα εμφανίζονται οι κεφαλές των ωραίων. Και γένετο μετά 40 ημέρες, από πότε? Από την πρώτη του 10ου μηνός. Η νέο ξενώε την θηρίδα της Κιβωτού. Εδώ λέγει την θηρίδα, αφού την ορίζει με άρθρο, πρέπει να ήταν μόνο μία θηρίδα. Όχι θηρίδα για να παίρνουν αέρα, αλλά θηρίδα κάτι μεγαλύτερο από το να παίρνουν αέρα, όχι μια τρύπα απλώς, κάτι περισσότερο. Από εκεί δεν μπορούσε να έχει πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Έβλεπε νερό, αλλά όπως ακριβώς όταν είμαι μέσα σε ένα πλοίο, σε έναν ωκεανό, δεν ξέρουμε τον προσανατολισμό μας, έτσι δεν μπορούσε να αντιληφθεί ούτε πού βρίσκεται, ούτε τι συμβαίνει παραπέρα. Το νερό κατέβηκε χαμηλά, είναι ακόμη ψηλά, πού βρισκόμεθα. Δεν ξέρει τίποτε ο Νόε. Και απέστειλε, είναι ποίησε. Φέρετε, εκ των προτέρων την είχε φτιάξει αυτή κατά την κατασκευή της Κιβωτού. Και απέστειλε τον κόρακα του ειδή ή και κόπακε το είδωρ. Και έστειλε ένα από τα πουλιά που είχε. Ο κόρακας είναι ακάθαρτο ζώο. Συνεπώς πρέπει μέσα στην Κιβωτό να είχε 4 κοράκια. Έστειλε λοιπόν έναν κόρακα να δει εάν το νερό έχει φτάσει σε βαθμό που θα μπορούσε κάπου να σταθεί ο κόρακας. Και εξελθόν ο κόρακας ούκαν έστρεψεν έως του ξηρανθήνε το είδωρ από τη γη. Όταν βγήκε ο κόρακας από το παραθυράκι, δεν ξαναγύρισε πίσω, σημαίνει ότι ευρύκε πτώματα και άρχισε να τρώγει. Δεν είχε ανάγκη δηλαδή να γυρίσει πίσω. Και απέστειλε την περιστεράνω πίσω αυτού ηθήν ή και κόπακε το είδωρ της γης. Μετά έστειλε το περιστέρι μετά από τον κόρακα να δει εάν το νερό έπαψε να υπάρχει επάνω στην ξηρά, στην γη. Και ούχε βρούσε η περίστερα ανάπαυση της ποσήν αυτής, ανέστρεψε προς αυτόν εις την Κιβωτόν,
ότι το είδωρ είναι επί πάν πρόσωπον της γης και εκτίδας την χείρα έλαβε αυτήν και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν εις την κυβωτόν. Αλλά το περιστέρι γύρισε πίσω διότι δεν μπορούσε πουθενά να σταθεί. Και το περιστέρι είναι γνωστό ότι δεν αγαπά την υγρασία. Θέλει ξηρασία αφενός. Αφετέρου δεν τρώει πτώματα. Συνεπώς, το περιστέρι γυρίζει πίσω. Ωραία αυτή η φράση, από το σημείο, άπλωσε το χέρι του ο Νοέ και το περιστέρι και κάτσε στο χέρι του και ξανάβαλε μέσα το περιστέρι. Είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια η οποία έχει την εξής αξία. Ποια είναι? Όταν θα σας διαβάσουμε τα παρακάτω κάτι από μια θύραθεν φιλολογία του κατακλυσμού, θα δείτε λεπτομέρειες και εκεί, λεπτομέρειες και εκεί. Οι λεπτομέρειες αυτές, οι οποίες δεν θα κάνουν τίποτα να συμπληρώσουν, φανερώνουν αυτόπτη μάρτυρα. Είναι, θα λέγαμε, ανύποπτη αυτή η μαρτυρία υπέρ της γνησιότητας του κειμένου. Όταν περιπίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει το Ευαγγελιό του και σημειώνει κάποιες ώρες και ότι ήταν η ώρα 10 όταν βρήκαμε τον Ιησούν και μείναμε μαζί του, είναι λεπτομέρειες που δείχνουν αυτό τη μάρτυρα. Ή πήγαμε στο μνημείο και είδαμε να είναι τυλιγμένο το σουδάριο, λέει, σε ένα τόπο, εντετυλιγμένον σε ένα τόπο, δηλαδή μεταπροσοχής τυλιγμένο, που σημαίνει ότι δεν υπήρξε καμιά βιάση να πεταχτεί, αλλά κάποιος το δίπλωσε και το έβαλε στην άκρη. Μια που ανέφερα το παράδειγμα, ξέρετε ποιος το εδίπλωσε το σουδάριο? Το σουδάριο αυτό που βάζω στο κεφάλι, το φακιόλιον. Φακιόλιον, ξέρετε ποιος το εδίπλωσε? Ποιος θα πείτε? Μήπως οι γυναίκες που είχαν πάει εκεί στο μνημείο? Όχι. Μήπως οι στρατιώτες? Εκείνοι έντρομοι έφυγαν από το μνημείο και οι γυναίκες είχαν κατεληφθεί από φοβερών φόβων. Ποιος το εδίπλωσε? Ο άγγελος. Θα φανταζόσαστε ποτέ ότι ο άγγελος θα εδίπλωνε το σουδάριον και θα το έβαζε στην άκρη? Διδάστηκε νοικοκυριό ο άγγελος ότι πρέπει να βάζουμε τα πράγματά μας διπλωμένα και όμορφα στην άκρη. Τώρα έτσι είστε, δεν είναι θέμα. Άμα θα φτάσουμε εκεί σύνθεα στα θέματα της Κυριακής, αυτά θα τα πούμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια λεπτομέρεια που δείχνει αυτό τη μάρτυρα. Και επισκόν έτη ημέρας, 7 ετέρας, πάλι εξαπέστειλε την περιστεράνεκ της Κιβωτού. Περίμενε 7 μέρες και ανέστρεψε προς αυτόν η περιστερά. Το προσεσπέραν, γύρισε το απόγευμα. Το πρωί εξαπέλυσε την περιστερά, γύρισε το απόγευμα. Και είχε φίλον ελέας κάρφωσε το στόμα τη αυτής και έγνον όαιτη και κόπακε το είδωρ από τη γη. Είχε στο στόμα της ένα κλαδάκι ελιάς και ανεγνώρισε ο Νόε ότι είχε πραγματικά ξεραθεί ή τουλάχιστον είχαν φανεί τα δέντρα πάνω στη γη. Και επισκόν έτσι η μέρας 7 ετέρας πάλιν εξαπέστειλε την περιστερά και ου προσέθετο του επιστρέψε προς αυτόν έτη. Τρεις φορές έβγαλε το περιστέρι έξω. Την πρώτη γυρίζει πίσω, τη δεύτερη γυρίζει άπραχτο, τη δεύτερη γυρίζει με το κλαδί της ελιάς και την τρίτη φορά δεν γυρίζει πίσω το περιστέρι. Σημαίνει ότι άρχισε να βρίσκει να τρώγει έξω. Και γέρατο εν το ενή και εξακοσιός το έτη εν τη ζωή του Νοέ του πρώτου μηνός, μία του μηνός, εξέλιπε το είδωρ από της γης και απεκάλυψε Νοέ την στέγη της Κιβωτού, είναι ποίησε και είδεν ότι εξέλιπε το είδωρ από προσώπου της γης. Εν το ενή και εξακοσιωστό έτη εν τη ζωή του Νόε. Ο Νόε είναι 601 ετών. Είναι αυτό που σας είχα πει, το ημερολόγιο είναι η ζωή του. Είναι οι Ολυμπιάδες της προϊστορίας. Οι Ολυμπιάδες της προϊστορίας. Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τις Ολυμπιάδες σαν ημερολόγιο. Λέγανε το τάδε γεγονός έγινε σε εκείνη την Ολυμπιάδα και ούτω καθεξής. Του πρώτου μηνός, μία του μηνός, δηλαδή την πρώτη του πρώτου μηνός,
και η πρώτη του πρώτου μηνός είναι η Σημερία. Είναι η 23 Σεπτεμβρίου. Εξέλιπε το είδωρ. Σημαίνει ότι το είδωρ του κατακλυσμού είχε τελείως λείψει από την επιφάνεια της γης. Παρακαλώ προσέξτε και να θυμόσαστε αυτό το σημείο που είναι μια λεπτομέρεια. Δεν βγαίνει όμως ακόμη έξω από την Κιβωτό, παρά μόνο ξεσκεπάζει την σκεπή της Κιβωτού. Αντελήφθη ότι ήταν η 1η Σεπτεμβρίου όταν το είδωρ εξέλιπε. Ξέρετε πότε βγήκε? Στις 27 του δεύτερου μηνός. Δηλαδή έμεινε ακόμη, πόσο έμεινε? Ένας μήνας και 27 μέρες. Περίπου 2 μήνες ακόμη έμεινε μέσα. Γιατί? Θα το δείτε στη συνέχεια το γιατί. Πάντως το είδωρ εξέλιπε. Δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο λάσπη. Υπογραμμίστε παρακαλώ αυτό το λάσπη. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγει. Εδώ βλέπετε όταν βρέξει κατακλυσμαία και βρισκόμεθα σε χωράφια, δεν μπορούμε να περάσουμε. Λέμε θα γίνουμε μέσα στη λάσπη. Υπογραμμίσατε αυτό, σας παρακαλώ να το θυμίστε. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Και τότε τι έκανε ο Νοέ? Δεν ανοίγει την πόρτα της Κιβωτού, αλλά μόνο ξεσκέπασε την Κιβωτό. Έβγαλε τη σκεπή από πάνω. Βγάζοντας τη σκεπή για να πάρουν αέρα και να δουν και ήλιο. Γιατί μέχρι τότε ούτε ήλιος, ούτε καλός φρέσκος αέρας. Τότε είδε ότι το νερό δεν υπήρχε πλέον στη γη. Προσέξτε, τότε το είδε, που δείχνει ότι δικαιολογημένα έστελνε τα πουλιά σαν δείκτες να πάρει πληροφορία περί της καταστάσεως του περιβάλλοντος. Εν δε το δευτέρο μηνύ εξηράνθη η γη. Άωστε λοιπόν ήταν λάσπη. Αυτό που σας είπα. Το δεύτερο μήνα, 7η και η κάδη του μηνός, στις 27 του δευτέρου μηνός, ξεράθηκε η γη. Σημαίνει, μπορούσαν να βγουν και να πατήσουν. Δεν υπήρχε κίνδυνος να βουλιάξουν μέσα εις τη λάσπη. Αυτή η λάσπη στα παιδινά, ξέρετε πώς ήτανε? Θα μας το πει η αρχαιολογία. 3 μέτρα. 3 μέτρα υλής. Θα σας το διαβάσω μετά από ένα βιβλίο αρχαιολογίας. Είναι καταπληκτικό. Και είπε Κύριος ο Θεός προς Νοέ λέγον, έξελθε εκ της Κιβωτού σύ και η γηνή σου και η υγή σου και οι γυναίκες των υπών σου μετά σου. Εδώ τώρα παίρνει ο Νοέ παίρνει μια παραγγελία να βγει από την Κιβωτό. Παραγγελία πήρε να μπει στην Κιβωτό, παραγγελία παίρνει να βγει από την Κιβωτό. Παρακαλώ, είδατε υπακοή? Δεν μπαίνει στην Κιβωτό χωρίς παραγγελία του Θεού, χωρίς ευλογία θα λέγαμε σήμερα. Δεν βγαίνει από την Κιβωτό να πει βιάζομαι, να δω τι γίνεται. Δεν βγαίνει, περιμένει παραγγελία από τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορούμε να κινούμε τις υποθέσεις μας και τη ζωή μας κάτω από τις παραγγελίες του Θεού. Θα μου πείτε ίσως, και πώς μπορούμε σήμερα εμείς να πάρουμε παραγγελία από τον Θεό για μια μας ενέργεια? Είναι εύλογη η απορία σας. Διότι τότε ο Νόη είχε μια άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Όπως και μέχρι σήμερα άγιοι άνθρωποι έχουν μια άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε αγίους ανθρώπους να λέγουν, και ζώντας την εποχή μας αν θέλετε ακόμη, να λέγουν δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό, θα δω τι πληροφορία θα έχω από τον Θεό και θα σου απαντήσω. Είναι μια συνηθισμένη έκφραση που ακούμε ας πούμε στο Άγιον Όρος. Λέω ας πούμε γιατί φυσικά δεν μπορεί να είναι μόνο στο Άγιον Όρος, αλλά μια συνήθις έκφραση αγίων ανθρώπων που λέγουν αυτό, ότι θα πάρω πληροφορία από τον Θεό για να σου απαντήσω.
θα λέγαμε ότι το θέλημα του Θεού το εκφράζει ο πνευματικός μας σε εκείνα τα θέματα που έχουν κάποια πνευματική τοποθέτηση. Και ξέρετε πότε είναι το θέλημα του Θεού από το πνευματικό μας? Η πρώτη κουβέντα που θα μας πει, όχι η δεύτερη κουβέντα που θα είναι προϊόν ενός διαλόγου. Και αυτό που σας λέγω δεν το λέγω εγώ, το έχουν πει πάλι άγιοι άνθρωποι. Ξέρετε τι λέγουν? Λέγουν: κάνε αυτό που σου λέγω. Εάν φέρεις τις αντιρρήσεις σου και ανοίξεις διάλογο με το πνευματικό και πεις, ξέρετε πάτερ, τούτο, εκείνο και άλλα πολλά, τότε ο πνευματικός θα αρχίσει να κατεβαίνει, να αλλάζει, να αναιρεί, να σου λέει, καλά, αφού το λες έτσι, τότε κάνε το έτσι. Αυτό το δεύτερο δεν είναι πια αυτό που λέγει ο Θεός. Το πρώτο είναι αυτό που λέγει ο Θεός. Ίσως βέβαια κάποιος να σκανδαλίσει το εξής πράγμα. Πώς ο πνευματικός μπορεί να λέγει αυτό που θέλει ο Θεός, αφού είναι άνθρωπος ο πνευματικός και κάνει και λάθη? Εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές σας λέγω να αντιδιαστήλουμε κάτι που θα κουβεντιάσουμε. Αυτό που κουβεντιάζουμε είναι μια υπόθεσή σας που μπορούσαμε να την πούμε και χωρίς επιτραχύλια. Προσέξτε, λέγω, μπορεί να κάνω λάθος αυτό που θα σας πω. Απλώς το κουβεντιάζουμε μαζί. Το πράγμα αντιδιαστέλλεται. Γιατί πράγματι ο πνευματικός δεν μπορεί να μην κάνει λάθος, άνθρωπος είναι. Θα κάνει και λάθος. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι εκείνα τα οποία θα πει πάνω σε θέματα καθαρός πνευματικής ζωής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στα θέματα της πνευματικής ζωής που είναι από το Ευαγγέλιο, σε αυτά μη θέρομαι αντιρρήσεις, μην ανοίγουμε διαλόγους και μιλάμε τούτο ή εκείνο. Όταν ο πνευματικός θα πει μη πηγαίνει σε εκείνο τον τόπο διότι κινδυνεύεις, ξέρετε πάτερ, μα τούτο μα εκείνο, και θα αρχίσει μετά ο πνευματικός να λέει μερικές παραχωρήσεις, να κάνει μερικές παραχωρήσεις, γιατί εκβιάζεται. Αυτό πια δεν είναι από τον Θεό. Κάνε αυτό το πρώτο που σου είπε ο πνευματικός, τίποτε άλλο. Εξήλθε λοιπόν ο Νοέ, αφού ο Θεός του έδωκε την εντολή να εξέλθει, και εξήλθε και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και οι γυναίκες των παιδιών του και όλα τα ζωντανά που ήσαν μέσα. Όταν εξήλθαν, τότε είπεν ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε επί της γης. Θα επανέλθουμε εις αυτήν την ευλογία, αλλά τώρα θα επανέλθουμε πιο κάτω στο κείμενο, την προσεχή φορά. Αλλά τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εφόσον ο Νόε είναι ένας δεύτερος γενάρχης για να προχωρήσει στον σκοπό της δημιουργίας, πρέπει να τύχει ευλογίες. Διότι η πρώτη ευλογία ήρθε εφόσον οι άνθρωποι ημάρτησαν. Και έτσι δέχεται ο Νόε και τα παιδιά του ευλογίαν. Αλλά την ευλογία δεν την δέχεται μόνο ο Νόε και τα παιδιά του, δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα. Και το αυξάνεστε και πληθύνεστε αναφέρεται και εις τους ανθρώπους και εις τα ζωντανά. Διότι η ευλογία δεν μπορεί να είναι μόνο εις τον άνθρωπο, αλλά θα είναι εις ολόκληρη τη δημιουργία. Και όταν εξήλθε ο Νόε, οκοδόμησε θυσιαστήριον το Κυρίο. Αλήθεια, μόλις βγήκε, άρα και τι να έκανε, θα έλεγε κανείς. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Νοέ βγαίνοντας έξω? Αγαπητοί μου, τι θα μπορούσε να κάνουν κάποιοι άνθρωποι που κινδυνεύουν στη θάλασσα να πνιγούν και καταφέρνουν να τους βγάλουν στην ξηρά αυτούς, μισολιποθυμισμένους κτλ. Τι θα μπορούσε να κάνουν πρώτη τους δουλειά? Να δουν αν έχασαν τα χρήματά τους ή τι εναπέμεινε από το ναυάγιο, ή να κάνουν το σταυρό τους και να πούνε
δόξα το Θεό. Θυμούμε κάποτε μια εκδρομή που είχαμε κάνει στο Άγιον Όρος και είχαμε κάνει το, είχαμε περάσει το ακροτήριο του Άθωνος με ένα καΐκι. Αν και ήταν Ιούνιος, ήταν μια φοβερή τρικυμία. Αγαπητοί μου, ετρόμαξε το μάτι μου εκείνη την τρικυμία. Εξάλλου οξέψησε και είχε πάθει τη μεγάλη του συμφορά. Πιάνησε το γνωστό, τη γνωστή εκείνη διόρυγα με τα τάφτα. Πιο πάνω από την Ουρανούπολη. Από την, στην Τρυπητή κοντά είναι. Τρυπητή. Λοιπόν, και όταν φτάσαμε στην Λαύρα, θυμούμε, κατεβάσαμε ένα άλλο, μια άλλη βάρκα για να βγούμε στην ξηρά, αφού δέσανε το καΐκι με δύο σκοινιά, δύο εκεί ναυτόπουλα. Ήταν φοβερό πράγμα. Φοβερό. Θυμάμαι, πρώτος εγώ κατέβηκα στη βάρκα, η βάρκα να πηγαίνει στα καρυδότσουφλα έτσι, και το καΐκι από την άλλη μεριά έτσι. Ήταν φοβερό, σας λέγω, είχα κατατρομάξει. Όταν κατάφερα και βγήκα έξω, και εγώ δεν ξέρω πόσα κεριά έταξα να βγουν όλοι από το καΐκι να μην πνιγούν. Είδατε τι έκανα? Παρακαλούσα τον Θεό να μας σώσει. Και ο Νόε αυτό έκανε. Μόλις βγήκε από την Κυμωτό, ευχαριστεί τον Θεό. Οικοδομή θυσιαστήριων. Όταν λέμε βέβαια οικοδομή θυσιαστήριων, μην πάει το μυαλό σας ότι θα κάνει ένα μεγαλοπρέπες θυσιαστήριων. Απλώς κάποιες πέτρες μάζεψε και έκανε το θυσιαστήριο. Αλλά αυτές οι απλές πέτρες ήταν ένα από τα εκλεκτότερα θυσιαστήρια που ποτέ έχουν στηθεί επάνω στην γη. Και τότε έλαβε από πάντων των κτηνών των καθαρών και από πάντων των πετινών των καθαρών. Γι' αυτό είχε πάει και περισσότερα, για να προσφέρει θυσία μετά ταύτα. Και θυσίασε όχι από τα ερπετά, διότι κατά κανόνα όλα τα ερπετά είναι ζώα ακάθαρτα. Κατά κανόνα. Αλλά παίρνει μόνο από τα πτηνά και από τα ακτίνη. Και θυσιάζει από όλα, και θυσιάζει εις το Θεό. Αν είναι γεν εις ολοκάρπωσιν επί το θυσιαστήριον. Ολοκάρπωσις θα πει ολοκάρτωμα. Διότι ήτανε ευχαριστήριος θυσία. Έπρεπε να προσφερθούν τα ζώα ολότελα, να γίνουν στάκτη μέσα στο θυσιαστήριο. Ενώ έχουμε και άλλες θυσίες, στις οποίες υπάρχει μερίδιον και εκείνου ο οποίος θυσιάζει. Εδώ δεν υπάρχει μερίδιον. Σημαίνει, ολόκληρο το μερίδιον ανήκει στον Θεό. Προσέξτε, ολόκληρο το μερίδιον ανήκει στον Θεό. Ήτι η ευχαριστία, η δοξολογία προς τον Θεό. Και ως φράνθη Κύριος ο Θεός ως μην ευωδίας και είπε Κύριος ο Θεός διανοηθείς και λοιπά. Ναι, ου προσθήσω έτσι καταράσαστε την γην δια τα έργα των ανθρώπων, ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, ου προσθήσω ουν έτσι πατάξε πάσαν σάρκα ζώσαν καθώς επίησα. Ως φράνθη Κύριος ο Θεός ως μην ευωδίας. Λεπτός ανθρωπομορφισμός. Διότι αν έλεγε έφαγε ο Κύριος από τις θυσίες, θα ήταν ένας χονδρός ανθρωπομορφισμός. Ως φράνθη μύρισε και ευχαριστήθηκε ο Θεός. Τι είπαμε, ανθρωπομορφισμός. Φυσικά ο Θεός δεν μυρίζει, δεν μας φαίνεται, αλλά θέλει να δείξει με αυτό ευχαριστήθηκε ο Θεός. Ευχαριστήθηκε από τη δοξολογία του Νόε. Δεν ξέρετε πόσο χαίρεται ο Θεός και ευχαριστείτε ό,τι τον ευχαριστούμε. Απόδειξη το παράπονο του Κυρίου μας με την περίπτωση της θεραπείας των 10 λεπρών. Ήταν ένα δίκαιον παράπονο. Δεν γύρισαν οι άλλοι 9 να πούν το ευχαριστώ τους εις τον Θεό. Και όταν λέει εις τον Θεό, εννοεί τον εαυτό του, μην το ξεχνάτε αυτό. Αλλά είναι και κρυμμένο αυτό. Για τους Εβραίους τότε υποτίθεται εις τον Θεό που είναι στον ουρανό. Αλλά εκείνος που γύρισε ποιον ευχαριστούσε? Τον Κύριο ευχαριστούσε. Και όταν ο Κύριος είπε
να δώσουν μια ευχαριστία στον Θεό, εννοούσε τον εαυτό του. Είναι όμως και κρυμμένο, ώστε η ευχαριστία είναι ένα στοιχείο πολύ σπουδαίο, αναγκαιότατο, που πρέπει να προσφέρει ο άνθρωπος στον Θεό. Αγαπητοί μου, ακούστε, σας παρακαλώ πολύ, ό,τι μας δίνει ο Θεός, ή του το ζητήσαμε ή δεν του το ζητήσαμε, πάντοτε να τον ευχαριστούμε, πάντοτε, και να τον δοξολογούμε. Εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς παίρνουμε τις δωρεές του αφού τον παρακαλούμε για αυτές, και κατόπιν ξεχνάμε τον ευχαριστήσουμε και είμαστε αχάριστοι, και ο Θεός μετά δεν θα μας δώσει άλλα πράγματα, διότι είμαστε αχάριστοι. Και τι είπε ο Θεός? Είπε το εξής: ου προστήσω έτη καταράσαστε την γη δια τα έργα των ανθρώπων. Δεν θα ξανακαταράσω την γη εξαιτίας των έργων των ανθρώπων. Δηλαδή, αν υπάρξουν πονηρίες, όχι. Ό,τι να υπάρξει, την γη πλέον δεν θα την ξανακαταστρέψουν. Ου προστήσω έτη πατάξε πάσαν σάρκα ζώσαν καθώς επίησα. Δεν θα ξανακάνω κατακλυσμό. Ο κατακλυσμός ουδέποτε πλέον θα γίνει, ούτε ομαδική καταστροφή, που να καταστραφεί ολόκληρη η ανθρωπότηση. Γιατί το είπε αυτό ο Θεός? Διότι ο Νόε ευηρέστησε. Ο Νόε ευηρέστησε στον Θεό. Γι' αυτό το λέγει αυτό ο Θεός. Αλλά είναι και κάτι άλλο, κάτι που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, και ίσως μείνουμε λίγα λεπτά περισσότερο στο χωρίο αυτό. Διότι, ότι, το ότι είναι θεολογικό, όχι ειδικό, ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Λοιπόν, το χωρίο αυτό, αγαπητοί μου, είναι εξαιρετικά πολύτιμο, και ας το δούμε λίγο περισσότερο. Εδώ μιλεί περί του προπατορικού αμαρτήματος και δείχνει ότι το προπατορικό αμάρτημα πλέον κληροδοτείται, ότι κάθε άνθρωπος ήδη παίρνει από τους προγόνους του αυτή την τάση προς το κακό. Όταν λέγει εκ νεότητος, έγκυται εκ νεότητος. Το βλέπουμε μάλιστα αυτό, το εκνεότητος εξαπαλωτά των ονείχων, εις αυτό τον ήπιο. Τον ήπιο μόλις αρχίσει να έχει αίσθηση του εαυτού του, βλέπουμε να έχει την κακία του. Κακίες κάποτε πολύ φοβερές, εις τον ήπιο, ζήλες, κακότητες. Μάλιστα πολλές φορές, επειδή δεν έχει μεγάλη, δεν έχει αντίληψη τον ήπιο, μπορεί να πάρει δύο αδερφάκια, ένα έτος, ενός έτους, δύο ετών. Μπορεί να πάρει το πυρούνι να βγάλει τα μάτια του ανουνού. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Ποιος έδιδαξε το παιδί αυτό να έχει αυτές τις εγκληματικές τάσεις, αυτές τις τάσεις προς το κακό? Δεν το έδιδαξε κανένα. Μέσα του κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα ως κλίση προς το κακό. Είναι γνωστό ότι το προπατορικό αμάρτημα φέρεται με τα δύο του στοιχεία, ως κλίση, ως ροπή προς το κακό, και ως ενοχή. Στο βάπτισμα έχουμε εξάλληψη του προπατορικού αμαρτήματος ως ενοχή έναντι του Θεού, αλλά όχι όμως ως εξάλληψη, ως ροπή δηλαδή. Αυτό δεν εξαλείφεται, επαφίεται, ή μάλλον αφήνεται, για να αγωνιστεί ο άνθρωπος με προσωπικών κόπων να αποκτήσει την αρετή. Ένα μόνο, ότι με το βάπτισμα αυτή η ροπή προς το κακό εξασθενεί, διότι ο άνθρωπος συμμαχεί μετά της Θείας Χάριτος, και η Θεία Χάρις έρχεται να ενισχύσει πάρα πολύ τον άνθρωπο δια να νικήσει αυτή την κλίση προς το κακό. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο βαπτισμένος έχει
πολύ περισσότερες δυνατότητες να νικήσει το κακό, ενώ ο αβάπτιστος άνθρωπος δεν το έχει αυτό. Αλλά και κάτι ακόμη, βλέπουμε να γίνεται μία καταστροφή επειδή πόλυνε το κακό επάνω στη γη. Διασώζεται ο Νόε, ο οποίος τώρα γίνεται γενάρχης μιας καινούργιας ανθρωπότητας. Τι θα επιστεύατε? Θα επιστεύατε ότι τώρα ο Νόε θα είναι ο φορεύς μιας καινούργιας ανθρωπότητας που θα στερείται κακίας? Θα στερείται δηλαδή η ανθρωπότητα αυτή αμαρτωλών τάσεων κλπ? Όχι, αγαπητοί. Το προπατορικό αμάρτημα διολυσταίνει και δια του Νόε και δια των παιδιών του, και το κακό ξαναμπαίνει πάλι στην ανθρωπότητα. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Ποτέ. Τι αξία έχει να μην το ξεχνάμε ποτέ? Ίσως πολλές φορές να θέλουμε να δημιουργήσουμε. Το έκανε ο Χίτλερ, ξέρετε αυτό το πράγμα. Το έκανε ο Χίτλερ. Ή ήθελε να το κάνει ο Χίτλερ. Το είχε σαν όνειρό του. Να θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καθαρή ράτσα. Μια καθαρή φυλή. Απειλαγμένη από ένα κάτι. Είναι ουτοπία. Προσέξτε, είναι ουτοπία. Ο Χίτλερ είχε κάτι τέτοιο στο σχέδιό του. Ήθελε να αποκτήσει ένα λαό καθαρό αίμο, και όπως και οι αρχαίοι Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες στην Σπαρτιάτε, όταν τα σκάρτα παιδιά τα πετούσανε για να μην υπάρχει μια κοινωνία η οποία θα έχει ανάπηρα παιδιά κλπ. Όπως και σήμερα, έχουμε γιατρούς. Βέβαια, όχι παθώ, όχι με αυτήρες, δεν έχουμε κανένα με αυτήρα εδώ. Είναι φοβερό αυτό, αγαπητοί μου, και είναι σε όλους γνωστό. Παιδιά τα οποία γεννιόνται καθυστερημένα δεν βλέπουν το φως της ημέρας, θα σκοτώνουν. Παιδιά που γεννιόνται καθυστερημένα τα σκοτώνουν μέσα στις κλινικές. Τα σκοτώνουν. Το ξέρετε αυτό? Είναι φοβερό πράγμα. Είναι της πάση γνωστό. Μάλιστα. Πώς τα σκοτώνουν? Είναι μία ένεση ή τα αφήνουν να πεθάνουν από την πείνα. Γιατί το επιχείρημα δεν πρέπει τα παιδιά αυτά να επιζήσουν, επειδή είναι καθυστερημένα και θα είναι ένα βάρος στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν αύριο θα μπορούσε να η ανθρωπότητα να σκεφτεί ένα μέτρο να σκοτώνει τους κουτούς ανθρώπους και να κρατάει μόνο τους έξυπνους, για να δημιουργήσει μια καλή ράτσα. Να πω τους καλούς και να σκοτώνει τους κακούς, αυτό το πράγμα δεν το έκαναν ποτέ οι άνθρωποι, γιατί το καλό φυσικά οι καλοί άνθρωποι δεν θα σκεφτόντουσαν ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Αλλά να το ξέρουμε, το προπατορικό αμάρτημα διολυσταίνει και υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια καθαρή φυλή, μια καθαρή ομάδα, απειλαγμένη από εκείνο που θα θέλαμε να απαλλαχθεί. Ουδέποτε, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Κάποτε ο Σαούλ είχε αποφασίσει να ξεκάνει μάγους και μάγισσες εις όλη την έκταση του Ισραήλ. Ή θέλετε ακόμη, ας πούμε ότι αναλαμβάνουμε μία εκστρατεία στην Ελλάδα, να σκοτώσουμε, ακούστε τι λέγω, να σκοτώσουμε όλους τους ομοφυλοφίλους. Θα πιστεύατε ότι δεν θα υπάρξουν μετά τα αυτά ομοφυλόφιλοι? Ή εκείνο που κάνανε στο Μεσαίωνα, πάλι με τους μάγους και τις μάγισσες, που ξέρετε ότι τους έκυγαν στη φωτιά. Όταν έπιαναν κάποιο μάγο ή κάποια μάγισσα, επί της πειράς καταδίκη
με φωτιά. Να πεθάνει με φωτιά. Είναι αδύνατον. Το κακό δεν εξαλείφεται. Όταν λοιπόν λέγει ο Θεός ότι δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη, διότι το κακό υπάρχει μες στον άνθρωπο πια ριζωμένο και δεν βγαίνει, σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι ικανό να βγάλει το κακό από την ανθρωπότητα. Τίποτα. Ένα μόνο μένει. Η χάρις του Θεού σε συνεργασία με την προαίρεση του κάθε ανθρώπου προσωπικά να πατακτεί το κακό. Το να δημιουργήσουμε μία ομάδα ανθρώπων όπως εμείς θα τη θέλαμε είναι αδύνατο. Πάρτε ακόμη, θέλω να μείνω, πάρτε την περίπτωση ενός λεγόμενου προτύπου σχολείου. Αυτά που λέγω δεν είναι ουτοπιστικά. Και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέλουμε να φτιάχνουμε πρότυπα σχολεία. Στην Αθήνα υπάρχουν σχολεία που παίρνουν μαθητάς με κριτήριο άνω του 17-18. Ξέρω εγώ, όπως είναι το Βαβάκιο, όπως είναι το άλλο εκεί, των Αναβρήτων, το σχολείο κτλ. Είδατε τι κριτήρια έχουν. Είδατε τι κριτήρια. Όπως είναι το άλλο εκεί, των Αναβρήτων, το σχολείο κτλ. Είδατε τι κριτήρια έχουν. Είδατε τι κριτήρια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ποτέ, δεν είναι δυνατόν ποτέ να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Είναι ουτοπιστικόν. Είναι ουτοπιστικόν. Ή να φτιάξουμε ένα κατηχητικό σχολείο που τα παιδιά να είναι όλα άγια. Και αυτά τα άγια παιδιά δεν ξέρω πώς να τα απομονώσουμε και μετά να τα παντρέψουμε και να κάνουν άγια παιδιά. Δεν γίνεται. Πάει, τέλειωσε, πάει. Είναι ουτοπιστικόν. Τίποτα. Μόνο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν πρόσωπα. Τίποτε άλλο. Και τελειώνει το κεφάλαιο πάσα στα σημέρα της γης, σπέρμα και θερισμός, ψύχος και καύμα, θέρος και αίρ, ημέραν και νύχτα, ου καταπάψωση. Προσέξτε, όλες τις ημέρες της γης, όσο θα υπάρχει η γη, όχι αιωνίως, αλλά έως το τέλος της ιστορίας της γης. Ποιο είναι το τέλος της ιστορίας της γης? Συμπίπτει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και δεν συμπίπτει με επιστημονικές προβλέψεις. Εκείνο που έχει αξία από επιστημονικής πλευράς είναι ότι το σύμπαν έχει τέλος. Και δι δια του λεγόμενου θερμικού θανάτου. Σε τούτο μόνο έχει αξία, ότι προβλέπεται και από την επιστήμη το τέλος του σύμπαντος. Αλλά δεν συμπίπτει όμως το τέλος του κόσμου με επιστημονικές προβλέψεις, αλλά με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Συνεπώς έως τότε, όχι αιωνίως, έως τότε, πάσα στα σημέρα της γης, όσο θα ζει η γη, τι θα συμβαίνει στη γη? Σπέρμα και θερισμός. Θα σπείρω, θα θερίσω. Ψύχος και καύμα, χειμώνα και καλοκαίρι. Θέρος και αίαρ, άνοιξη και καλοκαίρι και άνοιξη. Ημέρα και νύχτα. Όλα αυτά σημαίνει μία διαδοχή. Φεύγω από το ένα και πηγαίνω στο άλλο. Από τη νύχτα στην ημέρα και από την ημέρα στη νύχτα. Από το καλοκαίρι στο χειμώνα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Από το σπέρμα στον θερισμό, από το θερισμό στο σπέρμα. Ου καταπάυσουση. Δηλαδή, παν ότι συμβαίνει επί της γης, θα έχει τη διαδοχή του και δεν θα σταματήσει τίποτε. Άρα, θα έχουμε φυσική τάξη κανονική. Εάν έχουμε διασάλευση της τάξεως, και την έχουμε, με μερικές καταστροφές, μερικές, είναι αυτή η διασάλευση της τάξεως σαν ένα αποτέλεσμα του ηθικού κακού που υπάρχει επάνω στη γη από τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αλλά αυτή η διασάλευση κάπως της τάξεως δεν δύναται να σταματήσει την κανονική διαδοχή
των φαινομένων επάνω στην γη. Δεν δίδατε. Το είπε ο Θεός και αυτό θα είναι μέχρι που τελειώσει η ιστορία της γης. Μετά στο παρακάτω κεφάλαιο που θα το πούμε μετά τις εορτές πρώτο Θεός, θα δούμε ο Θεός να ευλογεί τους ανθρώπους, τα ζώα, να υπάρχει μια καινούργια συμφωνία, μια καινούργια διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, αλλά ουσιαστικά ο κατακλυσμός τελειώνει με το 8ο κεφάλαιο. Τελειώνοντας τον κατακλυσμό και βλέποντας τώρα από μια γενική θέα ό,τι είπαμε, ίσως θα δημιουργούνται κάποιες απορίες γύρω από αυτόν. Ο κατακλυσμός πράγματι έγινε? Μήπως είναι κάτι το μυθικό? Μήπως δεν είναι τα πράγματα έτσι? Πόσες φορές οι άνθρωποι αναρωτιόνται γύρω από αυτό, ή και τόσο πολύ μάλιστα που σας είπα και άλλοτε, δυστυχώς και στα σχολεία πολλές φορές οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, όχι όλοι φυσικά, λέγουν εις τους μαθητάς ότι αυτά που γράφει η Αγία Γραφή είναι μυθόδη. Έχω, αγαπητοί μου, ένα βιβλίο, είναι του Βέρναρ Κέλλερ, «Η Βίβλος ως ιστορία λαών και πολιτισμών», μάλιστα προλογίζεται από τον Ανδρόνικο, τον Μανώλη Ανδρόνικο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ανακάλυψε τελευταία αυτόν τον λεγόμενον του Φιλίππου τον Τάφων. Γράφει λοιπόν τα εξής αυτός ο συγγραφέας. Έχει μάλιστα και μια φωτογραφία εδώ από τον κατακλυσμό, μερικά πράγματα εδώ στην Ουρ, αν κάτι μπορείτε να δείτε. Είναι κάτι βράχι που είναι σαν τα μετέωρα. Σαν τα μετέωρα είναι. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο κείμενο. Όταν μετά πολλές ημέρες μερικοί εργάτες φωνάζουν στον Γούλεϊ, φτάσαμε στον πάτο. Σκάβουν ένα δοκιμαστικό πηγάδι. Θα ξέρετε ότι οι αρχαιολόγοι, όπως και οι γεωλόγοι, για να δουν τι γίνεται παρακάτω, σκάβουν πηγάδια και βλέπουν τα διάφορα στρώματα, είτε οι γεωλόγοι είτε και οι αρχαιολόγοι, όπως σας είπα. Κατεβαίνει για να βεβαιωθεί και ο ίδιος το βάθος του πηγαδιού. Πραγματικά, μέσα σε αυτό το πηγάδι διεκόπτονται τα ίχνη κάθε εγκαταστάσεως. Επάνω στο μαλακό ίσιο έδαφος ήταν σκορπισμένα τα τελευταία θρύψαλα από οικιακά σκεύη. Και εδώ και εκεί υπήρχαν ίχνη φωτιάς. Επιτέλους, είναι η πρώτη σκέψη του Γούλεϊ. Προσεκτικά εξετάζει το δάπεδο του πηγαδιού και τεινάζεται. Αυτό είναι λάσπη. Σκέτη λάσπη. Όπως σχηματίζεται μόνο από προσφώσεις νερού. Λάσπη σε αυτή την περιοχή. Ο Γούλεϊ ψάχνει για μια εξήγηση. Ό,τι βλέπει, μόνο επίστρωση από ηλί του Εφράτη μπορεί να είναι, που συνέβη σε πολύ περασμένα χρόνια. Αυτό το στρώμα θα πρέπει να έγινε τότε που το μεγάλο ποτάμι μετέθεται το δέλτα του μακριά στον Περσικό κόλπο, ακριβώς όπως είναι τώρα, σχηματίζοντας κάθε χρόνο στις εκβολές του Νέα Γη, πλάτους 25 μέτρων μέσα στη θάλασσα. Όταν η Ουρ, διότι στην Ουρ εγίνονται αυτές οι ανασκαφές, η δε Ουρ είναι λίγο πιο πάνω, ή αν θέλετε είναι μεταξύ της Βαβυλώνος και του Περσικού κόλπου. Η Ουρ δε είναι η πατρίδα του Αβραάμ. Αρχαιοτάτη πόλης, βιβλική αρχαιοτάτη πόλης. Όταν η Ουρ βρισκόταν στην εποχή της πρώτης ανθίσεώς της, ο Εφράτης κυλούσε τόσο κοντά ώστε ο τεράστιος πύργος των σκαλιών καθρεπτιζόταν στα νερά του και μπορούσε κανείς από το ιερό που ήταν στην κορυφή του να βλέπει μέχρι τον κόλπο. Επάνω στο αργυλώδες έδαφος του παλαιού Δέλτα θα πρέπει να δημιουργήθηκαν οι πρώτες κατοικίες. Μετρούν το έδαφος, κάνουν νέους προσεκτικούς υπολογισμούς και τέλος ο Γούλεϊ βγάζει ένα εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα και παίρνει μια καινούργια απόφαση. «Είδα», λέει ο Γούλεϊ, «ότι βρισκόμαστε πολύ ψηλά. Δεν ήταν δυνατόν να παραδεχτεί κανείς ότι η νησίδα επάνω στην οποία είχε χτιστεί η πρώτη εγκατάσταση μπορούσε να έχει σχηματιστεί τόσο μακριά από το Βάλτο.
Ο πυθμένος του πηγαδιού, εκεί που αρχίζει το στρώμα της αργύλου, βρισκόνταν πολλά μέτρα επάνω από την επιφάνεια του ρεύματος, και επίσης δεν ήταν δυνατό να είναι υλικό προσχώσεων του Εφράτη. Τι εσήμενε λοιπόν αυτό το περίεργο στρώμα? Από τι είχε γίνει? Σε αυτό το πρόβλημα κανείς από τους συνεργάτες του Γούλεϊ δεν μπορούσε να δώσει σαφή απάντηση. Εξακολούθησαν λοιπόν να σκάβουν, βαθαίνοντας περισσότερο το πηγάδι. Ο Γούλεϊ παρακολουθεί άγρυπνα. Πηγαίνει από καλάθι σε καλάθι, μόλις βγαίνει από το όριγμα, και εξετάζει αμέσως το περιεχόμενο. Όλο και πιο βαθιά βυθίζονται οι σκαπάνες στο στρώμα, 1 μέτρο, 2 μέτρα, πάντοτε σκέτη λάσπη, σχεδόν μετά 3 μέτρα. Το πυλώδες στρώμα τελειώνει σχεδόν τόσο ξαφνικά όπως άρχισε. Τι θα επακολουθήσει τώρα? Αντελήφθητε? Όπως σκάβουν βρίσκουν λάσπη. Λάσπη, πυλό δηλαδή, 3 μέτρα, και εκεί ξαφνικά σταματάει ο πυλός. Πιο πάνω από τα 3 μέτρα, πιο κάτω, κανονικό έδαφος γης. Είναι μόνο 3 μέτρα πυλός, τίποτε άλλο. Τα αμέσως επόμενα καλάθια που ανεβαίνουν επάνω δίνουν μια απάντηση την οποία κανείς από αυτούς δεν είχε ονειρευτεί. Δεν μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους. Περίμεναν καθαρό παρθένο έδαφος. Αλλά αυτό που βλέπουν τώρα μπροστά τους, κάτω από τον ήλιο, τους στραβώνει. Είναι και πάλι χαλάσματα. Όλο και χαλάσματα. Ερείπια. Ακούστε, κάτω από τον πυλό, ερείπια. Του άλλοτε και μαζί αμέτρητα θρύψαλα από άργυλο. Κάτω από ένα στρώμα λάσπης, σχεδόν 3 μέτρων, ξαναβρίσκονται πάλι υπολείμματα ανθρωπίνων εγκαταστάσεων. Το εξωτερικό και η τεχνική της κεραμικής έχουν μεταβληθεί εκπληκτικά. Στα στρώματα πάνω από τη λάσπη, οι υβρίες και οι γαβάθες, τα πύληνα αυτά δοχεία, ήταν προφανώς φτιαγμένες σε κεραμευτικό τόρνο. Ενώ αντιθέτως, αυτά ήταν φτιαγμένα, τα κάτω από τη λάσπη, ήταν φτιαγμένα με το χέρι, που δείχνουν μία πιο παλιότερη εποχή. Το εσωτερικό των γαλαθιών κοσκινίζεται με κάθε επιμέλεια, ενώ η περιέργεια των ερευνητών διαρκώς αυξάνει. Πουθενά δεν υπάρχει ίχνος μετάλλου. Τα πρωτόγωνα εργαλεία που εμφανίζονται προέρχονται από κομμένο πυρόλιθο. Πρέπει να είναι η ηθήνη εποχή. Εκείνη την ημέρα ένα τηλεγράφημα από τη Μεσοποταμία μετέδωσε στον κόσμο την απρόσμενη και παράξενη είδηση που άναψε την φαντασία των ανθρώπων. Βρήκαμε τα ίχνη του κατακλυσμού. Η είδηση του καταπληκτικού ευρήματος στην Ουρ πιάνει τις πρώτες στήλες του τύπου της Αμερικής και της Αγγλίας. Ο κατακλυσμός. Αυτή ήταν η μοναδική πιθανή εξήγηση για την ύπαρξη του χονδρού στρώματος λάσπης κάτω από το λόφο της Ουρ, που καταφανώς χώριζε τις εγκαταστάσεις 2 εποχών. 2 εποχών. Η θάλασσα είχε αφήσει τα αναμφισβήτητα ίχνη της στα απολιθώματα μικρών θαλασσίων ζώων μέσα στη λάσπη. Ο Γούλεϊ θέλει να βεβαιωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύμπτωση, αν και πράγμα απίθανον, θα μπορούσε να είχε ξεγελάσει αυτόν και τους συνεργάτες του. Σε απόσταση 300 μέτρων από το πρώτο πηγάδι ανοίγει ένα δεύτερο. Οι σκαπάνες αποκαλύπτουν την ίδια κάτωψη. Κεραμευτικά, στρώμα λάσπης, παρακάτω, θρήματα χειροποίητων πυλήνων αγκίων. Το ίδιο σκηνικό. Για να απομακρύνει κάθε αμφιβολία, ο Γούλεϊ ανοίγει και ένα ακόμα πηγάδι. Τρίτο. Αυτή τη φορά, μέσα στις σκάλες των ερυπείων, εκεί που βρισκόταν άλλοτε η αρχαία εγκατάσταση, επάνω σε φυσικό λόφο και ακόμη σε στρώματα που ήταν πολύ ψηλότερα από τον πυθμένα της λάσπης. Περίπου στο ίδιο βάθος, όπως τα 2 άλλα πηγάδια, τελείωναν τα ίχνη των φτιαγμένων σε τόρνους αγκίων. Από κάτω ακολουθούν χειροποίητα πύληνα δοχεία. Ήταν ακριβώς όπως υπέθετε και περίμενε ο Γούλεϊ, μόνο που εδώ φυσικά έλειπε το ενδιάμεσο στρώμα λάσπης.
περίπου 16 πόδια, 5 μέτρα κάτω από το ένα δάπεδο από τούβλα, αναφέρει ο Γούλεϊ, το οποίο κατά ασφαλή προσέγγιση υπολογίσαμε ότι χρονολογείται γύρω στο 2700 π.Χ. Υπήρχαν τα ερείπια της πρώτης του κατακλυσμού Ουρ. Ως πού να εκτείνεται το στρώμα της λάσπης, ποιες περιοχές να είχαν πληγεί από την καταστροφή, τώρα αρχίζουν νέες κανονικές έρευνες στα χνάρια της μεγάλης πλημμύρας και σε άλλες περιοχές της Μεσοποταμίας. Άλλοι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν κοντά στο Κις, νότιο-ανατολικά της αρχαίας Βαβυλώνος, εκεί όπου ο Εφράτης και ο Τίγρης, διαγράφοντας ένα ευρύ τόξο, πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, ένα ακόμη σπουδαίο έβριμα. Ανακαλύπτουν και αυτοί ένα στρώμα από προσχώσεις, αλλά που έχει πάχος μόνο μισό μέτρο. Κάνοντας δειγματοληψία σε διάφορες περιοχές, κατορθώνουν να καθορίσουν σιγά σιγά την έκταση της φοδερής πλημμύρας. Κατά την άποψη του Γούλεϊ, η πλημμύρα κατάπιε μια περιοχή μήκους 630 και πλάτους 160 χιλιομέτρων, βορειοδυτικός του Περσικού κόλπου. Αν κοιτάξει κανείς τον χάρτη, βλέπει ότι έγινε αυτό που σήμερα θα λέγαμε τοπικό συμβάν. Είναι αυτό που σας είχα πει, ότι ο κατακλυσμός πρέπει να ήταν τοπικού χαρακτήρας, αλλά που για τους κατοίκους των χαμηλών εκείνων παραποταμίων πεδιάδων ήταν τότε η καταστροφή ολοκλήρου του κόσμου μας. Μετά από αναρρύθμιτες έρευνες και αναζητήσεις αποδείξεων χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εγκαταλείφθηκε η ελπίδα ότι θα ήταν δυνατόν να λυθεί το ένιγμα κατακλυσμός, ο οποίος θα διαδραματίστηκε σε μακρινούς σκοτεινούς καιρούς, όπου ποτέ ίσως δεν θα εισδύσει ο άνθρωπος. Εντούτοις, η ακούραστη και σίγουρη εργασία του Γούλεϊ και των συνεργατών του απέφερε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, ακόμη και για τους ειδικούς επιστήμονες. Μια μεγάλη πλημμύρα, η οποία θυμίζει τον κατακλυσμό της βίβλου και που συχνά απορρίπτεται από τους σκεπτικιστάς σαν παραμύθι ή παράδοση, όχι μόνο συνέβη, αλλά είναι ένα γεγονός μιας ιστορικά χειροπιαστής εποχής. Στη βάση του αρχαίου πύργου των σκαλιών του Σουμερίων, στην Ουρ του κάτω Εφράτη, μπορούσε κανείς με μια ανεμόσκαλα να κατεβεί μέσα σε ένα στενό πηγάδι και να δει με τα μάτια του και να εγγύσει με τα χέρια του τα κατάλοιπα μιας τρομακτικής πλημμύρας σαν στρώμα λάσπης πάχους 3 μέτρων. Και από την ηλικία των στρωμάτων των ανθρωπίνων εγκαταστάσεων, πάνω στα οποία μπορεί κανείς να διαβάσει το χρόνο, όπως σε ημερολόγιο, είναι δυνατόν επίσης να καθοριστεί πότε έγινε η μεγάλη πλημμύρα. Συνέβη το έτος 4.000 π.Χ. Αυτά, αγαπητοί μου, μας λέει η αρχαιολογία. Και τώρα να τελειώσουμε με κάτι άλλο. Όπως θα ξέρετε, ότι η αρχαιολογία δεν έχει βεβαίως μόνο βοηθό και την γεωλογία, αλλά έχει και βρήματα που μάλιστα φιλολογικά μνημεία θα λέγαμε, από τα οποία μπορεί να βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα, πάρα πολλά. Όταν σκάβανε στην Νινεβή, βρήκαν την βιβλιοθήκη της Νινεβή. Είναι γνωστό ότι και η Νινεβή και η Βαβυλώνα είχαν την εποχή εκείνη ονομαστές βιβλιοθήκες. Βεβαίως δεν υπήρχε ούτε ο χάρτης, ούτε ο πάπυρος καν. Δεν υπήρχαν αυτά, ούτε η περγαμηνή, η οποία είναι μεταγενετέρα του παπύρου. Υπήρχαν όμως οι γνωστές, ο γνωστός πυλός. Πλακίδια, τα οποία εθαράσσονται ολόκληρη ιστορία, γεγονότα κτλ., εψύνονται στους φούρνους και εγκαθίστανται τα πλακίδια αυτά σε ράφια, και ήταν η βιβλιοθήκη τότε. Βρέθηκαν λοιπόν στην Νινεβή 20.000 πλακίδια στην ακαδική γλώσσα. Ήταν αδύνατο να διαβαστεί η γλώσσα αυτή. Ύστερα από πολλές προσπάθειες που έγιναν στο Βρετανικό Μουσείο, βρήκαν την κλίδα και τελικά ανεγνώστη η γλώσσα αυτή. Είχανε μπροστά τους λοιπόν πλακίδια που περιείχαν ένα ολόκληρον έπος
το οποίο ονομάστηκε το έπος του Γιλγαμές, και το οποίο έπος ήταν ένα μεγάλο δηλαδή ποίημα, κάτι σαν την Οδύσσια, πιο μικρό όμως από την Οδύσσια ή την Ιλιάδα, πιο μικρό. Και το έπος αυτό ανεφέρεται σε έναν κατακλυσμό, του οποίου κατακλυσμού οι λεπτομέρειες μας αφήνουν καταπλήκτους που έχουμε παράλληλα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Θα σας διαβάσω παράλληλα χωρία από το έπος του Γιλγαμές και της Παλαιάς Διαθήκης παραλλήλως, και θα δείτε ομοιότητες καταπληκτικές. Μόνο πρέπει να σας πω κάτι πριν σας διαβάσω. Είναι γνωστό ότι στους μύθους των αρχαίων λαών διασώζεται κάποιος πυρήνας αληθείας. Αυτός ο πυρήνας αληθείας είναι ιστορικό γεγονός. Το περίβλημα έχει πολύ μύθο. Αυτό περίβλημα τώρα τοποθετήθηκε από στόμα σε στόμα με τις παραδόσεις. Κάθε γενιά κάτι μπορούσε να προσθέσει, να προσθέτει ή να αφαιρεί. Πρέπει να ξέρετε δε ότι η Παλαιά Διαθήκη εκαθαρίστη από κάθε μυθόδες περίβλημα από τους ιερούς συγγραφείς, κυρίως από τον Μωυσέα, ο οποίος γράφει όλα αυτά. Γι' αυτό θεωρείται η Αγία Γραφή θεόπνευστος. Είναι καταπληκτικό. Σε τι όμως μπορεί να μας βοηθήσουν οι μύθοι των λαών? Να μας βοηθήσουν από μία θύραθεν πηγή, ότι εκείνα τα οποία μας πληροφορεί η Παλαιά Διαθήκη είναι αλήθεια. Με τη διαφορά μόνο πως αυτά μεν περιβάλλονται, αυτές οι παραδόσεις, περιβάλλονται με τον μύθον, αλλά έχουν πυρήνα αληθείας, ιστορικών πυρήνα. Η δε Παλαιά Διαθήκη είναι εξ ολοκλήρου αληθής, διότι ο Μωυσής θεοπνεύστος έκανε το καθάρισμα του μύθου, έβγαλε τον μύθον και κράτησε μόνο το ιστορικό πυρήνα. Διαβάζω λοιπόν. Πριν διαβάσω, σας λέω ακόμη κάτι άλλο, ότι ο Γιλγαμές θέλει να ζήσει, να βρει το φάρμακο της Αθανασίας, και έτσι αποφασίζει να βρει έναν πρόγονό του, ο οποίος λέγεται Ούτνα Πιστίν. Θα του διηγηθεί και θα του πει πως μπορεί ο άνθρωπος να μείνει αθάνατος. Πηγαίνει λοιπόν και τον βρίσκει αυτόν τον πρόγονό του, και εκείνος του διηγείται τι είχε συμβεί κάποτε, και λέγει ότι ο Ουτναπιστήμ έφτιαξε το πλοίο σύμφωνα με τη διαταγή του θεού Αία. Και τώρα ακούστε το κείμενο. Γιλγαμές, δηλαδή το έπος Γιλγαμές, όχι ότι μιλάει ο Γιλγαμές, αλλά μιλάει ο Ουτναπιστήμ εις τον Γιλγαμές. Την πέμπτη ημέρα σχεδίασα το σχήμα του. Η βάση του ήταν 12 οίκου. Κάθε τείχωμά του είχε ύψος 10 γκάρ. Ακούστε Παλαιά Διαθήκη τώρα. 300 πύχες να είναι το μήκος της κιβωτού, 50 πύχες το πλάτος και 30 πύχες το ύψος. Το κείμενο, σας διάβασα τη μετάφραση. 300 πύχιον το μήκος της κιβωτού και 50 πύχιον το πλάτος και 30 πύχιον το ύψος αυτής. Γιλγαμές, του έκαμα 6 πατώματα και χώρισα το πλάτος του 7 φορές. Παλαιά Διαθήκη. Και πρέπει να έχει 3 πατώματα κάτω, δεύτερο και τρίτο επάνω. Γιλγαμές, το εσωτερικό του το χώρισα 9 φορές. Παλαιά Διαθήκη. Και έφτιαξε στην κιβωτό δωμάτια. Είναι αυτό που σας είχα πει την άλλη φορά. Νοσιάς ποιήσει στην κιβωτόν. Γιλγαμές, 6 σαρ πίσα έχισα στα καμίνια. Παλαιά Διαθήκη.
και άλυψε την Κιβωτό με πίσα από μέσα και απ' έξω. Γιλγαμές. Αυτά είναι μάρτυρες. Είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι αυτά τα πύληνα πλακίδια, μάρτυρες, στο Βρετανικό Μουσείο. Θα τα ξαναλέγω. Φόρτωσα όλα όσα είχα σε κάθε είδους ζώο. Έφερα στο πλοίο μέσα όλη μου την οικογένεια και τους συγγενείς. Ζώα του αγρού, θηρία του κάμπου, κάθε εργάτη τα έφερα μέσα. Παλαιά Διαθήκη. Και μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό με τους γιους του, με τη γυναίκα του και τις γυναίκες των γιών του, για να σωθεί από τα νερά του κατακλυσμού και από τα καθαρά ζώα και από τα κάθαρτα, από τα πουλιά και από όλα τα έρπετα της γης. Πήγαν μαζί τους στην Κιβωτό κατά ζευγάρια, από ένα αρσενικό και από ένα θηλυκό, όπως τον είχε προστάξει ο Θεός. Γιλγαμές. Μπήκα μέσα στο πλοίο και έκλεισα την πόρτα μου. Παλαιά Διαθήκη. Και ο Κύριος έκλεισε πίσω την πόρτα. Γιλγαμές. Μόλις φάνηκε η λάμψη της ημέρας, από τα θεμέλια του ουρανού σηκώθηκε ένα μαύρο σύννεφο. Εκεί μέσα βούιζε ο Άντατ. Η μανία του Άντατ έφτασε μέχρι τον ουρανό. Όλο το φως έγινε σκοτάδι. Παλαιά Διαθήκη. Και όταν οι 7 ημέρες επέρασαν, ήρθαν τα νερά του κατακλυσμού πάνω στη γη. Αυτή την ημέρα ξέσπασαν όλες οι πηγές της μεγάλης Αβύσσου και άνοιξαν τα παράθυρα του ουρανού. Γιλγαμές. 6 μέρες και νύχτες λυσάει ο αέρας. Ο κατακλυσμός, η καταιγίδα καταστρέφουν τη γη. Παλαιά Διαθήκη. Και βάστηξε ο κατακλυσμός 40 μέρες πάνω στη γη και τα νερά φούσκωναν και τα νερά ανέβαιναν και ανέβαιναν τόσο πολύ επάνω στη γη ώστε όλα τα ψηλά βουνά κάτω από τον ουρανό σκεπάστηκαν. Γιλγαμές. Όταν ήρθε η 7η μέρα, η καταιγίδα, ο κατακλυσμός που μάνιαζαν σαν ολόκληρη στρατιά σταμάτησαν. Παλαιά Διαθήκη. Τότε θυμήθηκε ο Θεός τον Νόε αυτό που διαβάσαμε σήμερα και έστειλε άνεμο επάνω στη γη και τα νερά λιγόστεψαν. Γιλγαμές. Η θάλασσα λίγο-λίγο ησύχασε και γαλήνεψε. Ο κυκλώνας, ο κατακλυσμός έπαψαν. Παλαιά Διαθήκη. Οι πηγές της Αβύσσου και τα παράθυρα του ουρανού έκλεισαν και σταμάτησε η βροχή από τον ουρανό. Και τα νερά συνεχώς έφευγαν από τη γη και όταν πέρασαν 150 ημέρες είχαν λιγοστέψει. Γιλγαμές. Και ολόκληρη η ανθρωπότης έγινε λάσπη. Ακούστε. Και ολόκληρη η ανθρωπότης, για τους κατοίκους τότε ήταν βεβαίως, όπως μας είπε ο αρχαιολόγος, όλη η ανθρωπότης έγινε λάσπη. Αυτό που βρίσκονται τώρα οι αρχαιολόγοι. Παλαιά Διαθήκη. Και αφανίστηκαν όλες οι ζωντανές υπάρξεις επάνω στη γη και όλοι οι άνθρωποι. Γιλγαμές. Ξαναγυρίζει πίσω στο κείμενο. Έχει ένα άλλο απόσπασμα. Άνοιξα το παραθυράκι και έπεσε φως στο πρόσωπό μου. Παλαιά Διαθήκη. Μετά από 40 ημέρες άνοιξε ο Νόε το παράθυρο που είχε φτιάξει στην Κιβωτό. Γιλγαμές. Το σκάφος άραξε στο βουνό Νιζίρ. Παλαιά Διαθήκη. Την 70η ημέρα του 7ου μήνα άραξε η Κιβωτός επάνω στο βουνό Αραράτ. Γιλγαμές. Το όρος Νιζίρ στήριξε το πλοίο και δεν το άφησε να βουλιάξει. Τι βλέπουμε λοιπόν αγαπητοί μου? Βλέπουμε ότι ακόμη και φιλολογικό μνημείο που διεσώθη, το οποίο αυτό εγγράφει τον 7ο αιώνα π.Χ. Γιατί τότε τουλάχιστον είχε ιδρυθεί η βιβλιοθήκη της Νινεβή. Βλέπουμε ότι έχουμε και πηγές έξω από την Παλαιά Διαθήκη που μας πληροφορούν ότι ο κατακλυσμός ήταν μία πραγματικότητα. Και αφού ο κατακλυσμός ήταν μία πραγματικότητα, τότε και τούτο διότι ο Θεός ετιμώρησε τους πρώτους ανθρώπους, μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος το εξής,
όπως τότε ο αρχαίος κόσμος κατεστράφει διήδατος, ο κόσμος τώρα θα καταστραφεί διαπυρός. Το λέει και επιστήμη. Θα καταστραφεί διαπυρός. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτά βρίσκονται, ή μάλλον εμείς βρισκόμεθα μεταξύ δύο καταστάσεων. Η μία έγινε και η άλλη θα γίνει. Ο ένας είναι, η μία κατάσταση είναι δείκτης της άλλης καταστάσεως. Γι' αυτό ας μην μένουμε αμετανόητοι, όπως οι άνθρωποι πρώτου κατακλυσμού, που η αμετανοησία των έγινε η αιτία να επέλθει ο κατακλυσμός. Έτσι και η δική μας η αμετανοησία θα γίνει αιτία να επέλθει για μια φορά ακόμα η καταστροφή της γης. Αλλά αυτή η καταστροφή της γης, θα μου πείτε, μα ο Θεός είπε δεν θα καταστραφεί η γη. Ναι, αυτή η καταστροφή της γης θα είναι η τελευταία, που δεν θα υπάρξει πια η γη όπως την ξέρουμε. Θα είναι το τέλος της και θα συνδέσει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Όχι σαν ένα αποτέλεσμα φυσικών, όπως σας είπα ήδη από την αρχή. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη, ας μένουμε πάντοτε άγρυπνοι και να λέμε: Θεέ μου, βοήθησέ μας να είμεθα πάντοτε εις κατάσταση εγρηγόρσεως και μετανοίας. Τα δε μεγάλα γεγονότα, όπως είναι, που γιορτάζουμε εννοείται, όπως είναι τώρα τα Χριστούγεννα που θα γιορτάσουμε, ή λίγο αργότερα το Πάσχα κτλ., όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια υπόμνηση ότι πρέπει να φύγουμε από τον δρόμο της πλάνης, τον δρόμο της αμαρτίας, και να μπούμε στον δρόμο του Θεού, διανοδηγηθούμε κοντά στον Θεό. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά, ως κύκλος της του Αγίου Στυλιανού, κύκλος της Δευτέρας, σας εύχομαι καλές γιορτές και καλή συνάντηση εις τας 15 πρώτα ο Θεός Ιανουαρίου.